Μεγάλη εισρωή υδάτων εμφανίζεται από τον ποταμό Εύρο και τους παραποτάμους του και γι' αυτόν τον λόγο ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς κάνει έκκληση στους πολίτες σε καμία περίπτωση να μην πλησιάζουν τα αναχώματα τα οποία εδώ και περίπου 15 ημέρες έχουν δεχτεί πολύ μεγάλες πιέσεις από το νερό. Όλος ο νομός στο μεταξύ βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας, ενώ από πλευράς Βουλγαρίας στα δύο μεγάλα φράγματα του ποταμού Άρδα η πληρότητα αγγίζει το 99%. Με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε και από τις βουλγαρικές αρχές, πρέπει να σας πω ότι και στο Πίθιο, στο σταθμήματο του Πιθίου, αλλά και στο Πέταλο, έχουμε περάσει τα όρια επιφυλακής και είμαστε κοντά στα όρια συναγερμού. Αυτό σημαίνει πως όλος ο νομός βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητος. Η ενημέρωση που έχουμε από τη Βουλγαρία αναφέρει ότι στα δύο πολύ μεγάλα φράγματα που υπάρχουν εκεί, στον Άρδα, στον ποταμό, στο Κίρτζαλι και στο Στούντε Κλάτενετς, η πληρότητα των φραγμάτων αγγίζει περίπου το 99%. Αντιλαμβάνεστε, είναι στα όρια της υπερχείλησης. Και στο Ιβαΐλογκρατ προσπαθούν να το κρατούν πιο χαμηλά, στα 82 περίπου %. Αυτό εμάς μας προβληματίζει, γιατί ήδη αρχίζουν και παροχετεύουν και μας ειδοποίησαν νερά από το Ιβαΐλογκρατ που θα αγγίξουν τα 300 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο. Την ίδια ώρα έχουμε εισρωή μεγάλου όγκου υδάτων από τον ποταμό Εύρο και από τους παραποτάμους του, δηλαδή τον Τούντζα και τον Εργίνη. Έχουμε και εκεί, ειδικά στο Πέταλο, είμαστε περίπου στα 20 εκατοστά την ώρα που μιλάμε, κάτω από το όριο συναγερμού. Υπάρχει παντού επιφυλακή. Στόχος είναι να μην πλησιάζει κανείς, και το επαναλαμβάνω, τα αναχώματα. Κανείς να μην δραστηριοποιείται εκεί. Έχουν ειδοποιηθεί εδώ και 15 μέρες. Έχουμε ένα φαινόμενο που παρουσιάζει διάρκεια και το δύσκολο είναι πως όλο αυτό το διάστημα τα αναχώματα έχουν δεχθεί πολύ μεγάλες πιέσεις από την συνεχόμενη ροή. Την ίδια ώρα έχουμε και βροχοπτώσεις, οι οποίες έχουν συγκεντρώσει ένα μεγάλο όγκο υδάτων μέσα στα αγροτεμάχια που υπάρχουν κοντά στον ποταμό Εύρο. Ως εκ τούτου, και εκεί διαπιστώνουμε ένα πρόβλημα στις αγροτικές εκτάσεις. Σε κάθε ενδεχόμενο είμαστε έτοιμοι, έχουν ειδοποιηθεί και οι Δήμοι αλλά και όλα τα μέλη του ΣΟΠ, προκειμένου αν χρειαστεί να υπάρξουν παρεμβάσεις. Θεωρούμε ότι το επόμενο διήμερο είναι κρίσιμο, καθότι αναμένονται και κάποιες βροχοπτώσεις στη Βουλγαρία, και βέβαια παρακολουθούμε το φαινόμενο και θα έχουμε διαρκή ενημέρωση του μελό του ΣΟΠ αλλά και της κοινωνίας, εφόσον παραστεί ανάγκη.